Είναι αλήθεια ότι σε αυτά την τελευταία τετραετία, πενταετία, οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μας, επέδρασε πόδινα στη ζωή και την κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων. Οξύνθηκαν οι αντιθέσεις στο εσωτερικό ανάμεσα στις αστικές τάξεις των κρατών μελών. Αυτό φάνηκε πολύ καθαρά και στο Συμβούλιο Κορφής του Δεκέμβρη. Αλλά και οι αντιθέσεις με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα, τη ΣΥΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία. Θα ξεκινήσω από το μεταναστευτικό και θα συμφωνήσω ότι εργαλειοποιούνται οι μετανάστες, όπως έγινε στον Εύρο. Όμως, αυτό συνεχίζεται και θα αναφερθώ στην πρόσφατη επικίνδυνη εύθραστη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ήταν ένα πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης και διαγωνισμού αντιδραστικότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτιμάμε ότι ενισχύει την καταστολή σε βάρος των ξεριζωμένων, καταπατά και ενταφιάζει τη συνθήκη της Γενέβης. Οι λεγόμενες χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, θα αναλάβουν το ρόλο του εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων σε υπερδομές φυλακές και την απόθεσή τους. Με το σύμφωνο προωθείται επίσης ένα άθλιο παζάρι ανάμεσα στις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής που απελάβουν με fast-track διαδικασίες και σε αυτές τις χώρες προορισμού που θα πληρώνουν 20.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα προκειμένου να τον εξοβελήσουν σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε καθαρά ότι πρόκειται για τη νέα εκδοχή μιας συνεχιζόμενης βαρβαρότητας. Μας είπατε, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι πήγαμε από την Ευρώπη των κρίσεων στην Ευρώπη των λύσεων. Όμως, να σας πω, αυτή την περίοδο δεν επιβεβαιώνεται με τους αγρότες στην Ευρώπη, στις περισσότερες χώρες. Και μάλιστα τα αιτήματά τους δείχνει ότι αρκετά έχουν κοινή ρίζα, κοινή αιτία. Στην Ελλάδα δίνουν μάχη για να υπερασπίσουν το εισόδημά τους που συρρυκνώνεται από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που επιβάλλουν στα προϊόντα τους βιομηχανοί και μεγαλέμποροι. Έχουμε τις περικοπές της νέας ΚΑΠ και τις απανωτές καταστροφές στην παραγωγή τους. Γι' αυτό και οι Έλληνες αγρότες εχθές αποφασίσανε ότι τα αιτήματα που διεκδικούμε σε κάθε νομό συμπυκνώνεται σε ένα και μοναδικό αίτημα. Διεκδικούμε την επιβίωσή μας ως αγρότες για να παραμένουμε στα χωριά και τις καλλιέργειές μας. Γι' αυτό και συντονίζονται μεταξύ τους όλη την Ελλάδα, αλλά και πολύ μεγάλη στήριξη και αλληλεγγύη γνωρίζουν. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι έχουν ανάγκη σε φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται και ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και στις άλλες χώρες, οι κινητοποίησεις τους υποκινούνται από τις τραγικές συνέπειες της κοινή αγροτικής πολιτικής και τη διαρκή συρρήκνωση του εισοδήματός τους. Και τις ίδιες μορφές πάλης χρησιμοποιούν. Δηλαδή, στο Βέλγιο, ναι, κλείσανε την κυκλοφορία και στον αυτοκινητόδρομο που συνδέονται με την Ολλανδία. Και σύνθημά τους, σαν παιδί κάνεις όνειρα, ως ενήλικας οδηγείσαι στον αφανισμό. Και σήμερα ξέρουμε ότι είναι στην πλατεία Σουμάν και στην πλατεία Λουξεμβούργου. Κινητοποίησεις προγραμματίζουν και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Στην Ιταλία
έχουν βγει, καταγγέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή η προτεραιότητά της είναι, όπως λένε και δηλώνουν, να βοηθάει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους τη στιγμή που οι παραγωγοί δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις και τους υποσχέθηκαν για καταστροφές σε καλλιέργειες από το καλοκαίρι του 2023. Στη Γαλλία απέκλεισαν 8 δικούς άξονες που οδηγούν στην πρωτεύουσα, αλλά χτες ήταν και στην κεντρική αγορά τροφίμων στα περίχωρα του Παρισιού. Του στηρίζει το 85% του γαλλικού λαού. Και ο πρωθυπουργός, ο καινούριος, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, είπε ότι θα επιδιώξει την εξαίρεση της χώρας από κάποιους κανόνες της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και όπως τόνιζαν και οι ίδιοι οι Γάλλοι αγρότες, χρειάζονται ουσιαστικές αποζημιώσεις για καταστροφές που έπληξαν τις οδιές τους και πνίγονται από τους αυξανόμενους φόρους και τους κανονισμούς που προωθούνται στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η αύξηση του ρεύματος έγινε γιατί είχαμε απελευθέρωση και στην ενέργεια, αλλά και το χρηματιστήριο ενέργειας έχει αυξήσει την τιμή και η πράσινη μετάβαση είναι αυτή που πραγματικά τους αυξάνει το κόστος και τους αφανίζει. Βεβαίως, πολλά προβλήματα υπάρχουν, δεν μπορούμε να αναφερθούμε. Όμως θα σας πω γιατί μπορείτε εσείς να λέτε ότι η αυτοάμυνα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, όμως να ξέρετε ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε όλο τον κόσμο ενάντια. Και το περασμένο Σάββατο εδώ στην Ελλάδα έγινε μεγάλο συλλαλητήριο που έφτασε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ με σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και ζητώντας να σταματήσει το μακελιό και η γενοκτονία κατά του Παλαιστινιακού λαού, γιατί φαίνεται ολοκάθαρα ότι το Ισραήλ πάει να κατακτήσει όλα τα Παλαιστινιακά εδάφη. Και εδώ, αν θέλετε, αναδεικνύεται, και εμείς το λέμε καθαρά, ότι ο αντιδραστικός, αντιλαϊκός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται όχι μόνο στις πολιτικές της, αλλά και στα σημάδια διαφθοράς που ταρακούνησαν με πρώην και ενεργεία ευρωβουλευτές και παλιότερα, αν θέλετε, με το μισό κολέγιο των επιτρόπων. Συνεπώς, όλα αυτά δεν αποτελούν και καλά παραδείγματα για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, αλλά ανατροπής της πολιτικής αυτής, και μπορεί να αναφέρεστε όχι μόνο εσείς και άλλοι στο φόβητρο της ακροδεξιάς. Όμως και αυτή είναι παιδί του συστήματος, προκειμένου να αναπαράγεται αυτό το αντιλαϊκό, αντιδραστικό σύστημα σε περίοδους κρίσης. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι όλα αυτά θα αποτελέσουν βέβαια κριτήρια ψήφου και στις ευρωεκλογές, αναμφίβολα, αλλά και συμμετοχή σε αυτές. Το λέω γιατί η συμμετοχή είναι εξαιρετικά χαμηλή και επιδρούν όλα αυτά. Θα ρωτήσω κι εγώ για το τι αναμένετε για τα θέματα των αγροτών, μια και τα προβλήματα είναι κοινά.